Καλώς ορίσατε στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Έχουμε σήμερα ένα κασκόλ σε πάρα πολύ ωραίο σχέδιο με αυτά τα μικρά β που θυμίζουν και λίγο καρδούλες. Πολύ ωραίο χουλιάρικο κασκόλ. Πολύ ζεστούλι. Για να ξεκινήσουμε, χρησιμοποιούμε τις Creative Melange, 50 γραμμάρια 90 μέτρα το κάθε κουβαράκι, 53% μαλλί, 47% ακριλικό. Μας προτείνει 6 εφτάρι βελονάκι. Έχουμε εδώ λοιπόν εμείς το 6 μας. Είναι το νούμερο 61. Αν σας ενδιαφέρουν τα συγκεκριμένα χρώματα. Βλέπετε, ξεκινάει από ένα απαλό ροζάκι, πορτοκαλό ροζ και πάει πολύ γρήγορα στο μοβάκι. Εγώ θα ξεκινήσω με μια αλυσίδα από 61 γαϊτανάκια. 62 γαϊτανάκια. Μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο φαρδί, λίγο πιο μικρό. Και αναλόγως θα προσθέσετε ή θα αφαιρέσετε 4 αλυσιδίτσες, 4 γαϊτανάκια. Να τα λοιπόν, τα 62 μας είναι έτοιμα. Και τώρα αφήνουμε τον πρώτο πόντο μας. Μπαίνουμε στον δεύτερο. Και μετά σε κάθε έναν, η πρώτη σειρά μας θα είναι πολύ απλή. Σε κάθε πόντο άριθα γαϊτανάκια. Νάτε λοιπόν η πρώτη σειρά μας και θα ξεκινήσουμε τώρα με το σχεδιάκι μας. Αυτή θα είναι η βάση του κασκόλ μας. Ξεκινάμε λοιπόν 3 γαϊτανάκια για την αλυσίδα της αρχής μας και αφήνουμε πια 3 πόντους, μπαίνουμε στον τέταρτο. Για να κάνουμε μικρά puff stitches. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στον πόντο, παίρνουμε νήμα, τραβάμε λίγο προς τα πάνω, ξαναπαίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στον πόντο, παίρνουμε νήμα, τραβάμε προς τα πάνω, ακόμη μία φορά, έτσι ώστε να έχουμε 7 στο βελονάκι μας. 7 θηλιές λοιπόν, νομίζω φαίνονται. Και τώρα παίρνουμε νήμα, περνάμε μέσα από όλες τις θηλιές μας και παίρνουμε νήμα και κλείνουμε με το πρώτο μας puff stitch. Θα κάνουμε ακόμη ένα, οπότε κάνουμε μια έξτρα λυσιδίτσα, ένα έξτρα γαϊτανάκι και μπαίνουμε στον ίδιο πόντο για να κάνουμε ακόμη ένα puff stitch με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θα μπούμε 3 φορές ώστε να έχουμε 7 θηλιές στο βελονάκι μας. Περνάμε μέσα από όλες τις θηλιές και κλείνουμε. Και το πρώτο μας β είναι έτοιμο. Τώρα δεν κάνουμε έξτρα γαϊτανάκι. Αφήνουμε 3 πάλι πόντους, μπαίνουμε στον τέταρτο. Εδώ θα κάνουμε ακόμη ένα ζευγαράκι από 2 puff stitches, ακόμη ένα β. 7 στο βελονάκι μας. Περνάμε μέσα από τις 7 θηλιές και κλείνουμε. Μία έξτρα λυσιδίτσα εδώ. Ανάμεσα από κάθε ζευγαράκι θα κάνουμε μια έξτρα λυσιδίτσα, μετά δεν θα κάνουμε. Σε κάθε πόντο που θα κάνουμε λοιπόν, 2 puff stitches, με ενδιάμεση βάζουμε άλλη λυσιδίτσα, μετά καμία, αφήνουμε 3 πόντους, μπαίνουμε στον τέταρτο, το 1 puff stitch, άλλη λυσιδίτσα, ακόμη ένα puff stitch στον ίδιο πόντο. Και θα συνεχίσουμε έτσι όλη τη σειρά μας. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Θα κάνουμε λοιπόν, εγώ θα κάνω εδώ 2 και θα μου μείνουν ακόμη 4.
Να τα λοιπόν ακόμη δύο ζευγαράκια από puff stitches, 2V, και φτάνουμε στο τελευταίο. Αφήνουμε τα τρία να μπούμε στον τέταρτο για να κλείσουμε, όχι με puff stitch πια, αλλά με ένα ποδαράκι. Και νάτι και η δεύτερη σειρά μας. Πάμε για την τρίτη. Τρεις άλλες στιτσες, τρία γαϊτανάκια μάλλον. Και εδώ πια είναι αρκετά εύκολο. Θα μπαίνουμε κάθε φορά ανάμεσα από τα V, ανάμεσα από τα δύο puff stitches. Για να κάνουμε ακόμη ένα ζευγαράκι από V, χωρίς να ξεχνάμε την ενδιάμεση αλυσίδα. Είπαμε, το σχέδιό μας είναι V από δύο puff stitches. Τα σημεία που μπαίνουμε πια είναι πολύ ευδιάκριτα. Δεν ξεχνάμε μετά το πρώτο puff stitch του ζεύγους να κάνουμε μια έξτρα αλυσίδα. Μετά το δεύτερο, δεν κάνουμε πια αλυσίδα. Περνάμε κατευθείαν στην επόμενη θέση. Να δε λοιπόν και η τρίτη σειρά μας είναι σχεδόν έτοιμη, φτάσαμε στο τέλος. Οπότε κλείνουμε και πάλι με ένα ποδαράκι. Και νάτι, αρχίζουμε με μια άλλη σιδίτσα από τρία γαϊτανάκια. Κάνουμε μετά τα ζεύγη των puff stitches, τις μικρές καρδούλες. Δεν ξεχνάμε μετά από το πρώτο puff του ζεύγους να κάνουμε μια αλυσίδα. Μετά από το δεύτερο όχι. Και κλείνουμε πάντα με ένα ποδαράκι. Αυτό είναι το βασικό μας σχέδιο. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι να τελειώσει το κασκόλ μας. Να είμαστε λοιπόν. Έχουν τελειώσει σχεδόν 3 κουβαράκια. Βλέπετε τις αναλλαγές των χρωμάτων. Και τώρα φτάσαμε στην τελευταία μας σειρά. Μας έχει μείνει λίγο νήμα για να κάνουμε το κλείσιμο. Θα κάνουμε λοιπόν εδώ στην τελική μας σειρά ακόμα μια σειρά από άριχτα γαϊτανάκια να αντιστοιχεί στο πρώτο, να είναι ομοιόμορφο. Κάνουμε το τελικό μας ποδαράκι. Να κλείσει το βασικό σχέδιο και μία αλυσίδα πια. Και τώρα σε κάθε πόντο μπαίνουμε για να κάνουμε από ένα άριστο γαϊτανάκι. Πολύ εύκολο, σε όλη τη σειρά μας θα μπαίνουμε σε κάθε πόντο να κάνουμε από ένα άριστο γαϊτανάκι. Και εδώ που είναι οι αλυσίδες ενδιάμεσες θα κάνουμε και εδώ γύρω ακόμη ένα άριστο. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, μας έχει μείνει πολύ λίγο νήμα, το τραβάμε για να το ασφαλίσουμε, βλέπετε είναι πολύ λίγο και το μόνο που μένει φυσικά είναι να κρύψουμε τα νήματα της αρχής, του τέλους και όλα τα ενδιάμεσα. Το κασκόλ μου είναι γύρω στο 1,60, χρειάστηκαν 3 κουβαράκια για να το κάνουμε αυτό. Πολύ ωραίο σχέδιο, σαν μικρές καρδούλες όπως βλέπετε, από τα ζευγαράκια των puff stitches. Όμορφα χρώματα, αρκετά χειμωνιάτικα νομίζω. Είναι πολύ ζεστό, πολύ αφράτο. Νομίζω όπου κάνουμε puff stitches είναι πάρα πολύ αφράτο το αποτέλεσμα. Και να το λοιπόν! Δοκιμάστε να το κάνετε είτε για εσάς όπως έχουμε πει είτε για δωράκι. Και ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας αρέσει το βιντεάκι μας, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και φυσικά κάντε like. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα τα ξαναπούμε εμείς την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!